για ασκούς του αιώλου που έχουν ανοίξει και σχετίζονται με την υπόθεση των χαμένων εκατομμυρίων κυβικών νερού από το φράγμα της Φανερωμένης, έκανε λόγο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Μαρία Κοζηράκη, η οποία ανέφερε ότι στην περιοχή με φόντο το νερό δούλευαν κυκλώματα και πως η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα. Εμείς ερευνούμε το κομμάτι των παράνομων γεωτρήσεων. Φαίνεται ότι υπάρχουν κυκλώματα που δούλευαν εκεί. Βρίσκεται και στον εισαγγελέα η υπόθεση αυτή. Απλώς αυτή τη στιγμή ο Δήμος φεστούν στο μάτι του κυκλώνα. Η κυρία Κοζηράκη πάντως υποστήριξε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό που συνέβαινε με το νερό το γνώριζαν και το ανέχονταν πολλοί, σημειώνοντας παράλληλα πως σε αυτή τη χρονική στιγμή ο Δήμος πρέπει να τρέξει για νέες γεωτρήσεις και να λύσει το πρόβλημα το οποίο απειλεί την ευρύτερη περιοχή με την επαπειλούμενη έλλειψη νερού. Εγώ θεωρώ ότι ξέραν πολύ, γνώριζαν πολύ για την κατάσταση αυτή. Απλώς θεωρώ ότι επειδή βόλευε πάρα πολλούς να εθελοτυφλούν, γιατί πολλοί κόσμος ο οποίος καλλιεργεί και παράγει βολεύονταν από όλο αυτό, ήταν δηλαδή όμοιροι, μπορώ να πω, αυτής της κατάστασης, γνωρίζοντας όπως συνέβη τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζοριστούν και οι ίδιοι. Μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, αν τυχόν δεν γίνουν παρεμβάσεις αυτές που πρέπει να γίνουν, θα σταματήσουμε να κατοικούμε. Γιατί δεν μπορούμε να παράγουμε, γιατί δεν θα μπορούμε να δώσουμε νερό στους τουρίστες. Την ίδια ώρα, σε ένα παρεδό σεμινήσεων, φαίνεται ότι μπήκε ο ΤΟΕΒ την Μπακίου. Μετά τη μηνυτήρια αναφορά του Δημάρχου Φεστού, ο οποίος έδειξε εν πολύ στον ΤΟΕΒ την Μπακίου, η απάντηση ήταν και από την πλευρά του ΤΟΕΒ η πρόθεση για μήνυση, με τον πρόεδρο μάλιστα να μιλάει για συκοφαντική δυσφήμιση και για κατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχουν ανοίξει ασκοί του αιώλου για το Δήμο Φεστού και για τη Μεσαρά. Η απώλεια των εκατομμυρίων κυβικών από τον ταμιευτήρα, από το φράγμα της Φανερωμένης, και ένα δεύτερο βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα και σε εμάς ένας τεράστιος αριθμός παράνομων γεωτρήσεων με υπεράντληση νερού και πώληση νερού. Επίσης βρέθηκε με την απώλεια από το φράγμα, ήδη ακόμα και με τις επιδερμικές αυτοψίες βρέθηκαν δίκτυα και παρακλάδια από τα κανονικά δίκτυα, όπου έδειξαν ότι, δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα, μεγάλες ποσότητες νερού με έναν εύκολο τρόπο βρέθηκαν υδρόμετρα ακριβώς πάνω στο δρόμο, παράνομα υδρόμετρα. Ο Δήμος, με φόντο τον κίνδυνο να πάψει να έχει επάρκεια νερού, έχει κηρυχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με το Δήμαρχο, όπως λέει σε κάθε τόνο, να προσπαθεί να βρει σε αυτή την προσπάθεια να ξεκαθαρίσει την υπόθεση κάποιον συμπαραστάτη, με τους υπόλοιπους ωστόσο φορείς, όπως αναφέρει, να έχουν φύσει εντελώς μόνη της τη Δημοτική Αρχή. Δεν θέλουμε να το βάλουμε κάτω, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε μόνοι μας. Ειλικρινά είμαστε μόνοι μας. Αισθανόμαστε και εγώ και τα καινούργια άτομα που έχω βάλει στην Επιτροφή Φράγματος μια απέραντη μοναξιά. Σε κάποιοι ή δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος ή δεν το έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω κι εγώ.